Παρακολουθούμε ήδη τις τραγικές επιπτώσεις της υπεριαλιστικής επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, που ήταν το αποτέλεσμα των ανταγωνισμών ανάμεσα στους υπεριαλιστικούς πόλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων από τη μια μεριά και της Ρωσίας από την άλλη. Ανταγωνισμών οι οποίοι αφορούσαν τις σφαίρες επιρροής, τις αλλαγές των συνόρων, το μοίρασμα και το ξαναμοίρασμα των αγορών, τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των διαδρομών. Αυτή η επέμβαση υπεριαλιστική διευρύνει τον κίνδυνο γενικευμένων πολεμικών συγκρούσεων, αλλά και νέων υπεριαλιστικών επεμβάσεων. Άλλωστε, έφλεκτο υλικό έχει συγκεντρωθεί και στην γειτονιά μας, και στα Δυτικά Βαλκάνια και στο Αιγαίο με την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς με τον ευρωατλαντικό άξονα στο πλαίσιο της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης της χώρας μας για τη συμμετοχή στο πιάτσικο σε βάρος των λαών της περιοχής. Αυτή η γεωστρατηγική αναβάθμιση οξύνει όλο και περισσότερο τον ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση με την τουρκική αστική τάξη, δίνει άλοθη για να κλιμακώσει ακόμη περισσότερο την επιθετικότητα η Τουρκία με την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Μια επιθετικότητα η οποία γίνεται με την ανοχή, για να μην πούμε τη συνενοχή, των συμμάχων μας, της ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτή τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία μέσα από τη συμμετοχή της Αλεξανδρούπολης αλλά και του Στεφανοβίκιου στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού στην Ανατολική Ευρώπη, των Αμερικάνικων βάσεων που έχουν δημιουργηθεί εκεί, αλλά και με την αποστολή στρατιωτικού υλικού. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί με ευθύνη και της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε ορμητήριο αυτών των υπεριαλιστικών σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, και από τη μια μεριά αλλά και από την άλλη μεριά σε μαγνήτη προσέλκυσης αντιπίνων. Αυτοί ακριβώς οι σύμμαχοί μας αποτελούν και τον παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή, γιατί αμφισβητούν σύνορα. Και ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει πολύ ακριβά και πληρώνει πάρα πολύ ακριβά την εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Από τη μια είναι η ακρίβεια, κύριε Υπουργέ. Η ενεργειακή αφενός, μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την πράσινη μετάβαση, την απολιγνητοποίηση, ήρθε και ο πόλεμος για να εκτινάξει ακόμη περισσότερο τις τιμές στα ενεργειακά εμπορεύματα ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη. Ήδη τις τελευταίες 8 μέρες υπερδιπλασιάστηκε η τιμή χονδρεμπορική της κιλοβατόρας. Έφτασε στα 362,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αλλά και στα τρόφιμα. Μετά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβάλλει τι θα παραχθεί μέσα από την πολιτική των επιδοτήσεων, παραδείγματος χάρη επιδοτούμε το σκληρό σιτάρι αλλά όχι το μαλακό σιτάρι, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χρειάζεται μαλακό σιτάρι για να καλύψει ανάγκες από τις εισαγωγές. Μετά τις επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων για τη συγκέντρωση της γης και την αλλαγή χρήση της, που συρρήκνωσε όλο και περισσότερο την παραγωγική αγροτική δραστηριότητα, μια σειρά απαραίτητα τρόφιμα εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Και αυτό έχει εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο τις τιμές βασικών εφοδίων που ικανοποιούν την ανάγκη διατροφής των λαϊκών στρωμάτων. Πληρώνει πολύ ακριβά με τα νέο κυνήγι των εξοπλιστικών προγραμμάτων, εξοπλισμοί προς όφελος του ΝΑΤΟ. Και από αυτή την άποψη, εξοπλισμοί οι οποίοι θα συνεχιστούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, μια και οι προτάσεις της κυβέρνησης είναι ακριβώς να εξαιρεθούν οι εξοπλιστικές δαπάνες από το νέο σύμφωνο
σταθερότητας και ανάπτυξη από τους δημοσιονομικούς κανόνες. Λες και αυτές τις δαπάνες δεν θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός. Αλλά όμως τη στιγμή που ζητάει να εξαιρεθούν αυτές οι δαπάνες, οι εξοπλιστικές προς όφελος των υπεριαλιστών, από την άλλη μεριά δεν μπορεί, λέει, στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα ή να μειωθεί ο ΦΠΑ, γιατί έτσι θα υπάρξει δημοσιονομική εκτροπή. Αυτό λέει η κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, αποτελεί το τίμημα που πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός λαός στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Σαν δεν τρέπεστε, κύριοι της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων. Αλήθεια μιλάτε. Για ποια ελευθερία μιλάτε? Για την ελευθερία του άλλου να είναι φτωχός, να είναι εξαθλειωμένος, να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του? Αυτή είναι η ελευθερία? Για την ελευθερία να του τσακίζει η κυβέρνηση και η εργοδοσία τα εργατικά δικαιώματα και τα ασφαλιστικά δικαιώματα? Αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να ολοκληρώσει. Και έρχεται η κυβέρνηση και φέρνει μια τροπολογία, αυτή που παρουσίασε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης. Μια τροπολογία που είναι ασπιρίνη. Και έτσι πρέπει να την αντιμετωπίσει ο λαός μας, αλλά και το εργατικό λαϊκό κίνημα. Γιατί πού θέλει να βάλει πλαφόν? Στην κερδοσκοπία, να βάλει πλαφόν των επιχειρηματικών ομήρων. Όχι στην ακρίβεια. Το κέρδος και οι κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς μένουν στο απειρόβλητο, που αποτελούν παράγοντα αύξησης των τιμών βασικών εμπορευμάτων. Έτσι λοιπόν, η ακρίβεια θα τσακίζει στο όνομα της ελευθερίας και της δημοκρατίας το λαϊκό εισόδημα, όπου τα λαϊκά στρώματα δεν θα μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, και από την άλλη μεριά έρχεται και φαίνεται μία τροπολογία πλαφών στην κερδοσκοπία, που δεν θα αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας. Εμείς λέμε καθαρά, ανακούφιση για το λαό μπορεί να υπήρχε πραγματικά αν καταργόταν η έμεση φόρη στα βασικά είδη διατροφής και στις πρώτες ύλες για την παραγωγή των ειδών διατροφής, των αναγκαίων εμπορευμάτων και υπηρεσιών που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ενεργειακά καύσιμα, αλλά και μειώσεις των τιμών των εμπορευμάτων. Γι' αυτό αυτά τα μέτρα, αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε σύγκρουση, και το λέμε καθαρά, με την δημοσιονομική πειθαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ματωμένα πρωτογενή πλονάσματα που το έχει πληρώσει πολύ ακριβά ο λαός μας. Αλλά και από την άλλη μεριά, να επιστραφεί το σύνολο των απολειών που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια ο 13ος και 14ος μισθός για το δημόσιο τομέα, η 13η και 14η σύνταξη, να επιστρέψουν οι κλαδικές συμβάσεις εκεί που βρίσκονταν το 2012. Τέτοιου είδους μέτρα στοχοπάλης μπορούν πραγματικά να δώσουν ανακούφιση σε πλατιά λαϊκά στρώματα. Ταυτόχρονα, μαζί με την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, κανένας Έλληνας φαντάρος ή αξιωματικός να μην πάει στην Ουκρανία και να επιστρέψουν όσοι βρίσκονται στο εξωτερικό, με το κλείσιμο των αμερικανοτοϊκών βάσεων από τη χώρα μας και την απεμπλοκή της από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Γιατί ούτε τον ελληνικό λαό, ούτε κανέναν άλλο λαό της περιοχής μας δεν συμφέρει να επιλέξει υπεριαλιστικό στρατόπεδο.